Φίλες και φίλοι τηλεθετές, γεια σας και πάλι. Το αναλόγιο είναι και πάλι μαζί σας και σήμερα θα συζητήσουμε την ποίηση από δύο μεριές. Θα έχουμε ένα αφιέρωμα στην ποίηση σε έναν ποιητή ακαδημαϊκό, αλλά και σε έναν ποιητή κριτικό, γιατί εδώ είναι με δύο ιδιότητες, πέρα από την ιδιότητα βέβαια του καθηγητή Πανεπιστημίου, με την οποία έχουμε συζητήσει έτσι και τις πολύ πρωτοποριακές δουλειές που έχουν γίνει για τον Πλάτωνα και άλλες, και ο οποίος έχει και μια άλλη πλευρά, την πλευρά του φωτογράφου της φύσης, που τη συζητήσαμε σε άλλη εκπομπή. Πάλι λοιπόν μαζί, κύριε Λαμπρέλη. Σας διευκολύνει το γεγονός ότι είσαστε άνθρωπος που κινείται στην περιοχή μας, γιατί αποκτήσατε μια έτσι συγγένεια με το ανθρωπογενές μας περιβάλλον, δηλαδή αποκτήσατε χώρο δικό σας από αρέσκεια στην περιοχή στις Λιβανάτες, αλλά η καταγωγή και όλα τα υπόλοιπα είναι από αλλού. Η καταγωγή είναι από τη Μικρά Ασία και τη Λέσβο, μένω στην Αθήνα, αλλά ένας πια αγαπημένος τόπος δεύτερης διαμονής είναι οι Λιβανάτες, δηλαδή είμαι μέσα στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Και βέβαια είχατε η ιδιότητά σας βέβαια του καθηγητή του Πανεπιστημίου μας είχε δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και κάποιες άλλες δοκιμιακές πλευρές. Αλλά σήμερα έχουμε μαζί μας, σας έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε για την ποίηση. Και θέλω να σε έναν άνθρωπο να αρχίσουμε λίγο μερικά πράγματα να πούμε ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αξίες της ποίησης. Και μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τις αξίες της πολιτικής σκέψης, τις αξίες της φιλοσοφίας, γνωρίζει αισθητικές αξίες της εικόνας. Οπότε, με τη γονιμότητα αυτή, νομίζω μπορούμε να διευρύνουμε λίγο τον ορίζοντά μας και για την ματιά της ποίησης. Δεν είστε ένας αμιγός, ένας ποιητής, αλλά πέρα από το ότι εμβαπτίζεται και στο ρόλο του κριτικού επισήμως με επίσημη θέση θεσμική, θέλουμε αυτή τη ματιά των αξιών της ποίησης στη δική σας. Καταρχάς να πω, κύριε Ζήση, ότι πραγματικά είναι χαρά μου που για μια ακόμη φορά είμαστε μαζί και συζητάμε για πράγματα ενδιαφέροντα. Δική μου, κύριε Λαμπρέλη. Και σε σχέση με το ερώτημα που θέσατε, νομίζω ότι οι αξίες της ποίησης διαχρονικά, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και να έχω παρακολουθήσει, ήταν πάντοτε οι ίδιες, ήταν πάντοτε επικεντρωμένες στο ζήτημα του ανθρώπου, στην αξία του ανθρώπου και της ανθρώπινης ύπαρξης ως καθεαυτής αξίας, καθεαυτού αγαθού, το οποίο πολλές φορές όμως, γιατί αυτή είναι η φύση του ανθρώπου, βρίσκεται σε κίνδυνο. Σε κίνδυνο είτε εσωτερικό, μέσα από μια εσωτερική κινητοποίηση και απειλή, είτε σε κίνδυνο που προέρχεται από κάτι εξωτερικό προς αυτόν. Είναι πολύ υπαρξιακός αυτός ο προσδιορισμός που μου κάνετε και είναι με εκπλήσει ευχάριστα, γιατί βάζει μία διάσταση σαν η ποίηση να είναι καταφυγή στην ιδιότητα, δηλαδή του ότι ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει και συνεπώς να επαναορίσει τις συνθήκες του για να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Και ακόμη και να προσπαθήσει να αρνηθεί τις συνθήκες του και να οδηγηθεί σε καλύτερες συνθήκες. Ναι, αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως. Νομίζω γι' αυτό, ας πούμε, παράδειγμα, στην Ελλάδα, επειδή έζησε δραματικά, ας πούμε, τον Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε μια ποίηση του Ρίτσου, του Ελίτη και τα λοιπά, η οποία αναδεικνύει αυτές τις δραματικότητες και αυτή την εναντιοδρομία του ανθρώπου απέναντι στο δραματικό περιβάλλον, σαν κίνδυνο. Νομίζω ότι οι εξωτερικές αφορμές, που στην περίπτωση που αναφέρατε ήταν τραγικές και καθοριστικές και σφραγίσανε τον αιώνα και την εποχή εκείνη, ήταν αφορμές που ενεργοποίησαν μια σειρά από ανθρώπινα ανακλαστικά που έχουν να κάνουν με το πώς αντιδρά ο άνθρωπος όταν νιώθει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Με άλλα λόγια, δηλαδή, και ο στοχαστικός, ο υπερβατικός στοχασμός, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ένα προήμιο η ποίηση ενός υπερβατικού στοχασμού. Όχι. Μερικές φορές μπορεί να συναντώνται η ποίηση
και ο στοχασμός όταν με τους δικούς τους τελείως τρόπους που διαθέτουν, με διαφορετικό οπλισμό και διαφορετικά μέσα, μπορεί μερικές φορές να συναντηθούν όταν εξεγείρονται, αντιδρούν ή αρνούνται αυτό που μπορεί να είναι το παρόν. Ο Πλάτωνας, γιατί είχε αυτή τη... που ήταν αρεσκιά σας, είναι αρεσκιά σας φιλοσοφική και μάλιστα πρωτοποριακά θέματα. Γιατί τήρησε αυτή τη στάση στην ποιήση? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, πρέπει να το δούμε συνολικά. Είναι γεγονός ότι είναι ο πρώτος μεγάλος επικριτής της ποίησης και συγχρόνως και φαίνεται με την κριτική του, που αφορά την ποίηση όπως λειτουργούσε στην εποχή του και κυρίως η ποίηση του Ομήρου και των τραγικών ποιητών, που ήταν ευρέως διαδεδομένη, η ποίηση του Ομήρου γιατί ήταν γνωστή σε πολύ κόσμο, η ιδέα των τραγικών ποιητών γιατί αποτελούσε ένα λαϊκό θέαμα το οποίο ήταν σε γνώση όλων των Αθηναίων. Λαϊκό θέαμα η τραγική. Με την έννοια ότι το παρακολουθούσε ο λαός, όχι με τη σημερινή σημασία αυτό του όρου. Θέλω να πω. Είναι επίτευξη μεγάλη πολιτισμού. Έτσι, δηλαδή κάνουμε συχνά ένα αναχρονισμό και θέλω να το τονίζω πολλές φορές. Είναι μεγάλη, δηλαδή... Το παράξενο είναι ότι ο Πλάτωνας στράφηκε απέναντι σε επιτεύγματα που θα θέλαμε να τα έχουμε από μια άποψη. Ακριβώς. Και το έκανε αυτό γιατί την ίδια στιγμή που έκανε την κριτική στην ποίηση όπως λειτουργούσε στην εποχή του, ήθελε να την επαναπροσανατολίσει προκειμένου να υπηρετήσει τους στόχους της πολιτείας που εκείνος οραματιζόταν. Αν θέλετε με μια ορολογία κάποιου αναχρονισμού, ήταν ο πρώτος που άσκησε κριτική, συγχρόνως ήθελε να τη στρατεύσει προς ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό ιδεώδες. Με άλλα λόγια ήταν έντονα ηθικό και μεταρρυθμιστικό άτομο. Ακριβώς, ο Πλάτωνας. Ακριβώς. Την αγαπούσε πολύ. Δεν είναι κακό αυτό. Καθόλου. Καθόλου. Ίσα δείγμα μεγάλου δημιουργού. Την αγαπούσε πολύ την ποίηση. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από αποσπάσματα που παραθέτει ότι πρέπει να ήξερε και πάρα πολύ καλά τα έργα των αλλά ποιητών. Αλλά ήταν εγκρατής επειδή θεωρούσε δηλαδή ότι δεν ωφελεί λόγω συγκυριών. Ακριβώς. Ακριβώς και ήθελε να συνεχίσει να υπάρχει η ποίηση, απλώς να είναι σε μια στόχευση η οποία θα ήταν εναρμονισμένη με τους δικούς του πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους που αν εφαρμόζονταν θα είχαν πραγματοποιήσει την ουτοπία που ονειρευόταν. Μάλιστα. Άλλοι επικριτές της ποίησης? Κοιτάξτε, η επίκριση της ποίησης... Η κριτική της ποίησης. Ναι, ξεκινάει ήδη και μέσα στους προσοκρατικούς βρίσκουμε τέτοια δείγματα κριτικά, ακόμη και στον Ηράκλειτο. Το ιδιότυπο βέβαια με τους προσοκρατικούς είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που ποιητικός λόγος και φιλοσοφικός λόγος δεν είναι διακριτή όπως στην εποχή του Πλάτωνα και αργότερα, αλλά είτε έχουμε το εντυπωσιακό παράδειγμα του Παρμενίδη ή του Εμπεδοκλή, βλέπουμε να εκφράζονται με έναν λόγο ο οποίος εκ των υστέρων αναγκαζόμαστε να τον κατατάξουμε ως προσοκρατικό φιλοσοφικό λόγο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πριν και είναι πολύ σημαντικό αυτό και ενδιαφέρον και κινεί την περιέργεια από μόνο του ότι είναι ένας λόγος πριν από τέτοιου είδους διακρίσεις. Δηλαδή εμπεριέχει ποιητικά στοιχεία που θέλουμε να μιλάμε με δύο όρους και συγχρόνως είναι φιλοσοφικός λόγος. Λοιπόν, πάντοτε υπήρχαν στοιχεία κριτικά της ποίησης. Θα συνεχιστεί αυτή η υποτίμηση της ποίησης η οποία... Η μεγάλη της υποτίμηση που ξεκινάει με τον Πλάτωνα δεν είναι τόσο ότι θέλησε στη συνέχεια να τη στρέψει προς κάποιους στόχους κοινωνικοπολιτικούς, όσο ότι η μεγάλη κατηγορία που επίφθηνε στην ποίηση τη συνοδεύει ως σήμερα και μας έχει γίνει και αποτελεί κάτι το αυτονόητο για μας. Είναι δηλαδή η άποψη του Πλάτωνα ότι από άποψη γνώσης αλήθειας και αλήθειας η ποίηση είναι κατώτερη από τη φιλοσοφία ή από αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε επιστήμη. Και αφού δεν μπορεί να ανταποκριθεί προς τα κριτήρια της επιστήμης
ή της φιλοσοφίας. Μπορεί να είναι άρα... ένα άξονα της τριαδικής, έτσι. Ακριβώς. Άρα τι είναι, κάτι κατώτερο. Δηλαδή μια προσέγγιση... Και στο αγαθό, ναι, δεν του τα πάει καλά. Βεβαίως. Δηλαδή μια προσέγγιση η οποία είναι φορτισμένη πολύ από άποψη ηθική και από άποψη γνωστική, ορθολογική, γνωσιολογική και όλα τα συναφή. Δεν είναι και τόσο άδικη από μια άποψη η στάση του. Όχι. Είναι γεγονότα αυτά που αναφέρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ποίηση, αυτό που αποσιωπά, γιατί είναι ένας ευφιέστατος στοχαστής και ξέρει να λέει αλήθειες, αλλά ίσως να μην λέει όλες τις αλήθειες, προκειμένου να υπηρετήσει τη δική του ρητορική και να πείσει τους αναγνώστες του. Αυτό που το πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, που θα δει ο Νίτσε, ο μεγάλος του αντίπαλος στη φιλοσοφία, ο οποίος κλείνει την ιστορία της δυτικής μεταφυσικής και προσπαθεί να βάλει ένα νέο ξεκίνημα στη σκέψη, θα φροντίσει ο Νίτσε να στραφεί και να κάνει μια κριτική στο μεγάλο αντίπαλο που είναι ο Πλάτων. Λοιπόν, αυτό που θα δει ο Νίτσε ενδιαφέρον στην ποίηση όπως λειτουργήσε στην αρχαία Ελλάδα και κυρίως στην τραγωδία, και μας το αναφέρει στη γένεση της τραγωδίας, το οποίο μαζί με την ποιητική του Αριστοτέλη θεωρώ ότι είναι δύο πολύ μεγάλες προσεγγίσεις, φιλοσοφικές προσεγγίσεις για την τραγωδία. Αυτό λοιπόν που μας λέει είναι ότι ήταν σωστός αυτά που έβλεπε ο Σωκράτης όταν στρεφόταν ως φιλόσοφος εναντίον της ποίησης, είτε ο Σωκράτης ιστορικός, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είπε, ο πραγματικός Σωκράτης, ο πλατωνικός Σωκράτης, όπως εμφανίζεται στους διαλόγους του Πλάτωνα, αλλά λησμόνησε τη μεγάλη αξία που έχει η ποίηση προκειμένου του να βοηθήσει τους αρχαίους Έλληνες, προσφέροντας την τέχνη, την τραγική τέχνη, να μπορέσουν να αντέξουν αυτό που ήταν ανυπόφορο και είναι πάντοτε ανυπόφορο κατά τη γνώμη του Νίτσε για τον άνθρωπο, του να η ύπαρξη, να, η ανθρώπινη ύπαρξη να στερείται ενός νοήματος. Ότι η ποίηση έδωσε ένα νόημα... Σαν αντίθετο στο μηδενισμό. Ακριβώς. Και αυτό το θεώρησε ότι ήταν η μεγάλη προσφορά της τραγικής ποίησης. Επομένως, χωρίς να είμαστε... Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να επινοήσουμε έναν τελείως δικό μας κόσμο, έναν τελείως φανταστικό κόσμο, όπως το κάνει η αγορά, καλλιεργεί μια φαντασίωση και έρχεται και η ίδια και αντικαθιστά και την ποίηση, με την καταναλωτική, με το καταναλωτικό πανδαιμόνιο και παίζει έναν ρόλο τελικά να ξεχαστούμε και απέναντι σε αυτή την όχληση για το νόημα της ζωής. Ακριβώς. Οπότε με την έννοια αυτή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέφουμε και στα πλατωνικά αιτήματα. Ασφαλώς. Αντιθέτως, και σωστή ήταν η διάκριση και η αναφορά που κάνατε για το τι σημαίνει σήμερα, αντιθέτως, αυτό που κάνει η τραγική ποίηση, και αρκεί να φέρουμε στο νου μας πρόχειρα τις υποθέσεις μεγάλων τραγωδιών, είναι ότι ακριβώς αγγίζει σε όλη τους την ένταση καταστάσεις που εκ των υστέρων καθιερώθηκε να τις ονομάζουμε μέχρι σήμερα τραγικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής του ανθρώπου και μέσα από τους τραγικούς ήρωες. Που ο μύθος είναι εκλογήκευση του ψυχικού δράματος. Ακριβώς. Μάλιστα. Με αυτό το την πολύ, πιστεύω, πάρα πολύ καλή εισαγωγή που μας κάνατε, να περάσουμε τώρα σε εσάς, στη δική σας δουλειά. Και το λέω αυτό επειδή ήταν πολύ χρήσιμο και δότιμο, πιστεύω, τελικά, όπως αποδείχθηκε, να αποτανθούμε σε έναν άνθρωπο που έχει τόσες πολλές πλευρές προσέγγισης, γιατί μετράει ιδιαίτερα, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα μια τέτοια άποψη. Να πάμε τώρα στην ποίησή σας. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Είναι 30 χρόνια που ασχολούμαι με την ποίηση. Από μαθητής κιόλας είχα τις πρώτες μου δημοσιεύσεις και ως φοιτητής. Στα πρώτα ποίηματά μου δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά ή όταν ήμουν φοιτητής. Τι έχετε αισθανθεί, τι έχετε δει σαν απόϊχο ποιητικό? Το είχα ρωτήσει αυτό και για τη φωτογραφία, το είχαμε συζητήσει για το πώς βλέπει ένα κοινό το δοκίμιο με τα δικά του προβλήματα. Η ποίηση. Εκδοτικά είναι ο φτωχός συγγενής, παρότι έχει τον μεγάλο αριθμό τίτλων.
Ναι, είναι γεγονός. Είναι πολλοί ποιητές, λίγοι αναγνώστες. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό όσον αφορά την ποίηση σε σχέση με τα άλλα είδη λόγου που και αυτά καλλιεργούνται σήμερα, δηλαδή σε σχέση με το διήγημα και πόσο μάλλον με το μυθιστόρημα. Γιατί εκεί έχουμε μια άλλη κατάσταση, υπάρχουν ορισμένα μυθιστορήματα. Πάλι πληθωρισμός αρχίζει. Πληθωρισμός. Τρομερός πληθωρισμός. Σε λίγο θα καταρρεύσει και ο κλάδος αυτός, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας αίσθηση. Ναι, υπάρχει ένας τέτοιος πληθωρισμός που πάλι έχουμε το πρόβλημα της υπερπροσφοράς, όπου κανείς μέσα σε τίτλους οι οποίοι βγαίνουν πολύ κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν μπορεί να προλάβει να πάρει είδηση τη βγήκε ή να το ξεφυλίσει αυτό και να επιλέξει, όπως γινόταν παραδοσιακά, που και ακόμη το κάνουν πολλοί, που θα πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο και θα ξεφυλίσουν τίτλους και βιβλία και θα επιλέξουν κάτι, δεν μπορεί καν να το κάνει κανείς, γιατί συνεχώς βγαίνουν νέοι τίτλοι. Τώρα, το μεγάλο προνόμιο, εμπορικό προνόμιο για να το διευκρινίσω, στο μυθιστόρημα, ότι υπάρχουν ορισμένα μυθιστορήματα τα οποία είτε μεταφράζονται από μια ξένη γλώσσα και ήδη το έχουν πετύχει εμπορικά εκτός Ελλάδος και οι εκδότες το κάνουν τη μετάφραση γιατί ελπίζουν ότι θα έχει την ίδια τύχη εμπορική, καλή εμπορική τύχη το βιβλίο στην Ελλάδα, είτε και ελληνικών μυθιστορημάτων τα οποία γράφονται και η συνταγή τους είναι τέτοια η οποία έχει βέβαιη την επιτυχία, τη μεγάλη αγορά, διότι είναι σε ένα επίπεδο που μπορεί κανείς εύκολα να το κάνει τηλεοπτική σειρά. Μερικοί μάλιστα έχουν ομολογήσει ότι γράφουν το μυθιστόρημα με την προοπτική και την φιλοδοξία μόλις εκδοθεί να αποτελέσει και τηλεοπτική σειρά και να έχουν τα ανάλογα κέρδη. Και εκεί έχουμε μυθιστορήματα τα οποία κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες, πουλάνε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα ακόμη και στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουμε κάποια τέτοια μυθιστορήματα τα τελευταία χρόνια, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε τίτλους. Αλλά πέρα από αυτά τα πολύ εμπορικά μυθιστορήματα, η κατάσταση με το μυθιστόρημα, πολύ περισσότερο όμως όπως τονίσετε με την ποίηση, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς το άλλο στοιχείο που αναφέρατε και κάνει δύσκολα τα πράγματα, ότι ακριβώς εκεί που είναι δύσκολες οι πωλήσεις στην ποίηση, έχουμε και τους περισσότερους τίτλους. Δηλαδή, αποδεικνύεται αυτό και στατιστικά. Είμαι στην Επιτροπή και βλέπω. Γι' αυτό και οι εκδότες έχουν αλλεργία και όλες σχεδόν οι περισσότεροι ποιητές στην Ελλάδα στην πραγματικότητα χρηματοδοτούν την έκδοση του βιβλίου τους. Βεβαίως τη χρηματοδοτούν. Με εξαίρεση ελάχιστους και από ελάχιστους εκδοτικούς οίκους που είναι δόκιμοι, όπως ο Ίκαρος, παράδειγμα, που είναι εκδοτικός οίκος που έχει αυτό που θα λέγαμε την έξωθεν ειδική μαρτυρία. Και πρέπει να πω ότι συνεχίζει. Προσπαθεί και πετυχαίνει και συνεχίζει την παράδοση. Ναι, η παράδοση είναι ισχυρό χαρτί. Που είχε, γιατί είναι μια βαριά παράδοση και μοναδική στον ελλαδικό χώρο και γενικά πολύ δύσκολο να τη βρει κανείς διεθνώς, γιατί έχει την παράδοση δύο Νόμπελ στη λογοτεχνία. Mm. Και βέβαια έχει φιλοξενήσει και άλλους πολύ σημαντικούς νεοέλληνες ποιητές. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει και το έβλεπα καθώς είμαι στην Επιτροπή και παίρνουμε τους καταλόγους από την Εθνική Βιβλιοθήκη είναι ότι η πολυπληθέστερη κατηγορία λογοτεχνικού είδους από άποψη τίτλων είναι η ποίηση. Δηλαδή, να σας αναφέρω χαρακτηριστικά. Ενώ έχουμε στο δοκίμιο γύρω στους 200 τίτλους, στην ποίηση έχουμε πάνω από 400. Για το 2006, ετησίως, για το 2006 που κρίνει η Επιτροπή στην οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος. Mm. Πάνω από 400 τίτλους. Και είμαι βέβαιος ότι περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιωτικές προσπάθειες. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε μόνοι τους εξέδωσαν κάτι ή χρηματοδότησαν σε έναν εκδοτικό, γνωστό εκδοτικό οίκο την έκδοση του ποιητικού τους βιβλίου. Οι ίδιοι ποιητές διαβάζουν άλλους. Εδώ είναι δύο θέματα. Η ανταγωνιστικότητα και ο ναρκισισμός της. Και από την άλλη μεριά είναι αυτό που θα λέγαμε είναι φιλική. Είχαμε πει για την διαφορά και για τη συγγένεια με τον Πλάτωνα. Αισθάνονται κοινωνία ποιητών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι μόνο με τους ποιητές. Θα αναφερθώ, επειδή έχω την εμπειρία και με την άλλη ιδιότητα, αφορά και τους επιστήμονες και τους στοχαστές. Δεν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, κύριε Ζήση, να μιλάμε για κοινωνία. Αντιθέτως, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Θεμητός ως έναν βαθμό, η έννοια του αγώνα ήταν μια θετική έννοια
για τους αρχαίους Έλληνες, αλλά όταν υπερβαίνει κάποια όρια, υπερβαίνει ένα πλαίσιο που ακολουθεί ηθικές αρχές, το εφαγωνίζεστε, τότε είναι ένα πολύ αρνητικό φαινόμενο που είναι εις βάρος της παρουσίας και της εικόνας που έχουν και οι υπόλοιποι συμπολίτες για το ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Ναι, και με το αυτό όπως το είπατε έχει έρχεται σε αντίθεση, αλλά και με το περιεχόμενο πολλές φορές της δημιουργίας τους. Δηλαδή, ένα συγγραφέας, ας πούμε, για την ελευθερία, όταν ο ίδιος στην καθημερινή του ζωή, λέμε παράδειγμα, λειτουργεί σαν τύραννος σε προσωπικό επίπεδο, είναι αντιφατικός. Ένα συγγραφέας για την ποίηση, για την ομορφιά κτλ., όταν ο ίδιος δεν ακολουθεί έτσι μια ροή ομορφιά στη ζωή του, έχει πρόβλημα σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Αυτό όμως συμβαίνει, έχετε είναι, δίκιο. Και είναι, ναι. Απαντάω καταφατικά, έχετε απόλυτα δίκιο. Δυστυχώς όμως συμβαίνει. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που δεν συμβαίνει και πρέπει να σας πω ότι έχω την ευαισθησία σε αυτές τις λίγες περιπτώσεις να στέκομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Mm. Όπου πραγματικά ο άνθρωπος, ο οποίος γράφει, ποιήσει ή στοχάζεται, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του, στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, προσπαθεί το έργο του να μην είναι αντίφαση των πράξεών του και το αντίθετο. Ναι. Να έχει μια συνέπεια πολύ απλά, η οποία είναι και παράδειγμα. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος, ο πνευματικός άνθρωπος, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν υπερτονίζω τίποτα, περιγράφω απλώς, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δεν είναι μια απλή περίπτωση πολίτη. Στρέφονται τα βλέμματα σε αυτόν και η γνώμη του λιγότερο ή περισσότερο και η παρουσία του έχει ένα κύρος. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις, όταν πολλές φορές υπάρχουν ενέργειες πολύ ευτελείς, τότε αποτελεί ένα αρνητικό παράδειγμα και σημείο αναφοράς μέσα στην κοινωνία. Να το πούμε ίσως λίγο διαφορετικά. Ένας πυλώνας είναι ο πολιτικός σαν πρότυπο, επειδή κυβερνά, και ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ακριβώς. Που έρχεται και επικουρεί τον πολιτικό με την πλατωνική έννοια που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, στην ουσία από μια άποψη, προσεγγίζοντας το διαφορετικό, θεραπεύοντάς το κτλ. Με τη δημιουργία. Αν πάσει και ο δεύτερος, που ο πρώτος πάσχει και το γνωρίζει η κοινωνία πολύ ισχυρά αυτό, πάσχουν όλα. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές και σωστά το είπατε, ο ρόλος του πνευματικού ανθρώπου είναι να είναι επικουρικός, κριτικός. Mm-hmm. Το ξεχνάμε αυτό. Πάντοτε ο πνευματικός άνθρωπος, όταν χρειάστηκε, σε κρίσιμες περιόδους, με το έργο του και με την παρουσία του και με τις πράξεις του και τις ενέργειές του, τις χειρονομίες του, αν θέλετε, έπαιξε και έναν ρόλο κριτικής παρουσίας στις κοινωνίες μας, μια διαφορετική φωνή, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο με τη διαφορετικότητα, σημαντική και πολύ χρήσιμη και στο παρόν, αλλά και στο μέλλον των κοινωνιών. Όταν λοιπόν υποθηκεύει την παρουσία του με ενέργειες οι οποίες μπαίνουν σε ένα πλαίσιο όπου πάβει να λειτουργεί σε αυτόν τον ρόλο, τότε υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία αυτή, γιατί χάνει τις εφεδρείες της που είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Κύριε Καθηλητάκη Λαμπρέλη, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά αμέσως μετά έχουμε δύο πράγματα που δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε καθόλου. Το πρώτο είναι ποιες αξίες μορφής και περιεχομένου πρέπει να έχει ποίηση στη ματιά του κριτικού αλλά και του δημιουργού. Και οπωσδήποτε πρέπει να συζητήσουμε για τα δικά σας ποίηματα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Και πάλι λοιπόν μαζί, και κύριε Λαμπρέλη, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι σήμερα συζητάμε την ιδιότητά σας σαν ποιητή αλλά και την ιδιότητά σας σαν κριτικού στην Επιτροπή, στην Εθνική Επιτροπή Κρατικών Βραβείων. Συνεργάζεστε και στην Επιτροπή αυτή με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, με άλλους φορείς του Υπουργείου όχι, και τα λοιπά. Είναι το Υπουργείο Πολιτισμού που την συγκροτεί αυτή την Επιτροπή και είναι μια Επιτροπή η οποία έχει την αυτονομία της. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα έχει την αυτονομία της. Απλώς λέω, αν επειδή είναι νομικά πρόσωπα στην ουσία υπό την πολιτική, ας πούμε, του Υπουργείου, πώς προσεγγίζετε, αν έχετε κάποιες κοινές συνεργασίες σαν Επιτροπή? Όχι. Ναι. Και έχετε μοιράσει και θεματικά παιδεία, ό,τι μου είπατε. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πάμε στην αξία
περιεχομένου και μορφής της ποίησης, υπάρχει εντύπωση ότι η ποίηση πλέον είναι ελεύθερη πια από την δεσμευτικότητα της φόρμας, την παραδοσιακή. Ωστόσο, πάντα υπηρετεί μια αισθητική μορφή και σαν λόγος. Μιλάω σαν εκφωνούμενος λόγος, σαν λόγος που εκφέρεται είτε σιωπηλά είτε εξωτερικά. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η εικόνα ότι η πλαστικότητα είναι στο απόλυό της στο λόγο. Μία λέξη είναι έπος μόνη της στην ποιητική ματιά και δημιουργία. Τι από αυτά είναι αλήθεια, σε ποιο βαθμό, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια καλής μορφής, καλού περιεχομένου και πόσο περιεχόμενο και μορφή είναι αυτά που αποδίδουν την αξία στο ποίημα ή υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία δεν τα λάβαμε υπόψη μας. Όχι, νομίζω αναφερθήκατε στα δύο σημαντικότερα. Βεβαίως το θέμα είναι τεράστιο. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα δύσβατο έδαφος και πολύ δυσχερές στην πραγμάτευσή του, γιατί υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις, διαφορετικές αντιλήψεις. Και αντιλήψεις διαφορετικές, ναι, ρεύματα ολόκληρα. Αλλά αφού τονίσω πρώτα το πόσο διαφορετικές και πόσο γόνιμο είναι αυτό για την ποίηση να είναι διαφορετικές, να πω και το εξής, ότι υπάρχουν και ορισμένα όρια. Mm. Δηλαδή, εν ονόματι του γεγονότος ότι υπάρχει πραγματικά μια ευρύτητα στις αντιλήψεις, στα κριτήρια, μερικοί συνειδητά ή μη συνειδητά το έχουν αυτό σε ένα άλοθη προκειμένου να εκφέρουν έναν μη ποιητικό λόγο, μη ποιητικό είτε προς τη μορφή είτε προς το περιεχόμενο, ή συνήθως νομίζω το ένα συνοδεύει το άλλο και στα δύο χαρακτηριστικά, προκειμένου να πούν, αφού είναι κάτι πολύ ευρύ το τι είναι ποίηση, κάνουν το επόμενο άλμα, το οποίο δεν νομιμοποιείται, να πούν τα πάντα είναι ποίηση. Οτιδήποτε γράψουμε και βάλουμε ένα τίτλο από πάνω ότι αυτό θεωρώ ότι είναι τα ποίηματά μου, είναι ποίηματα επειδή το λέω εγώ. Βεβαίως, καθένας έχει το δικαίωμα να ορίσει, να βάλει ένα τίτλο σε αυτά που κάνει. Αν όμως θέλει, γιατί συνήθως μιλάμε και για το δεύτερο στοιχείο, να αναγνωριστούν από τους άλλους ως ποίηματα, να κριθούν από τους άλλους, τότε υπάρχει ένα ζήτημα, διότι υπάρχουν κριτήρια. Κάποτε το θέμα της μορφής, και σωστά το υπενθυμίσατε αυτό, ήταν θέμα ομοιοκαταληξίας, ήταν θέμα μέτρου, δηλαδή μερικών πολύ αντικειμενικών και άμεσα ανιχνεύσιμων στοιχείων της ποίησης, και μία ποίηση τα είχε ή δεν τα είχε αυτά, κρινόταν αν ήταν ή δεν ήταν ποίηση. Βεβαίως και τότε υπήρχε το εξής ζήτημα, ότι μερικές φορές μπορεί να είχε τα μορφικά στοιχεία, να είχε ένα μέτρο, να είχε μία ομοιοκαταληξία, δηλαδή από τεχνική άποψη να ήταν άρτια και δουλεμένη, όμως το περιεχόμενο που έφερε από άποψη ιδεών, συναισθημάτων, να ήταν πάρα πολύ φτωχό ή να ήταν κάτι το οποίο αποτελούσε μίμηση ενός άλλου ποιητή. Mm. Κάποια στιγμή υπήρξε η απελευθέρωση. Δηλαδή υπήρξε στην ουσία μια βιοτεχνοποίηση, βιομηχανοποίηση της μορφής. Ακριβώς. Και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, ότι έσπασαν όλη αυτή η τυπικότητα, ο φορμαλισμός του μέτρου που υπήρχε, και φτάσαμε στον ελεύθερο στίχο. Ήταν μια απελευθέρωση. Όμως ακριβώς εκεί έπρεπε να αναζητηθούν ποιοι θα είναι οι νέοι κανόνες ή τα νέα κριτήρια. Ναι, ναι. Και υπάρχουν διαφορετικές αισθητικές αντιλήψεις, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να κάνει κανείς ποίηση, οι οποίοι είναι απολύτως θεμητοί να υπάρχουν. Το θέμα είναι αν στα πλαίσια του κάθε τρόπου παράγεται αξιόλογη ή όχι ποίηση. Και όχι αν κάνει κανείς ποίηση με έναν τρόπο, για παράδειγμα, εξπρεσιονιστικό ή με έναν τρόπο λυρικό ή με έναν τρόπο περισσότερο στοχαστικό. Στην κάθε περίπτωση το ζητούμενο δεν είναι αν ακολουθεί κάποιος τον Α ή τον Β τρόπο, γιατί αν ακολουθεί κανείς μόνο αυτό το κριτήριο είναι ένας φανατικός και κρίνει τους άλλους μόνο αν κάνουν ποίηση με τον δικό του τρόπο. Αν φύγουμε λοιπόν από αυτόν τον ρηχό φανατισμό, το επόμενο που πρέπει να θέσουμε είναι σύμφωνοι. Ακολουθεί μια σχολή ο άλλος και φαίνονται αυτά από τα μορφικά χαρακτηριστικά, από το περιεχόμενο. Στα πλαίσια αυτής της σχολής, να μπούμε δηλαδή μέσα
στον ίδιο το έργο του ποιητή και να κρίνουμε αυτά τα χαρακτηριστικά οδηγούν σε καλή ποιήση, σε άξια λόγου ποιήση. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μέτρια ή κακή ποιήση. Επομένως, για να συνοψίσω, ναι στην πολλαπλότητα ποιητικών τρόπων, ποιητικής, αισθητικής προσέγγισης εκ μέρους του δημιουργού, αλλά στην κάθε περίπτωση εξέταση αν στα πλαίσια αυτής της συγκεκριμένης ποιητικής, στα πλαίσια αυτής της συγκεκριμένης τεχνοτροπίας, αν θέλετε, αν παράγεται καλή ή κακή ποιήση. Μάλιστα. Δεν μπορούν να αντικειμενικοποιηθούν, δηλαδή, όπως παλιά και να ποσοτικοποιηθούν τα μορφικά κριτήρια? Νομίζω πως όχι. Και νομίζω ότι υπήρξαν δείγματα ποίησης πολύ αξιόλογα και που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις στον 20ο αιώνα, επειδή μας είναι πιο πρόσφατο και έχουμε διανύσει ελάχιστα χρόνια από τον 21ο, και ούτε φαίνεται στα πρώτα του χρόνια να κάτι εντυπωσιακό σε σχέση με την ποίηση, σε σχέση με το στοχασμό ή σε σχέση με το μυθιστόρημα. Λοιπόν, πολλοί πειραματισμοί και νέες σχολές εμφανίστηκαν στον 20ο αιώνα και συζητήθηκαν και ακόμα συζητώνται πολύ έντονα αν πραγματικά με ένα νέο τρόπο ποιητικό και αν αυτός ο νέος τρόπος συνιστούσε σημαντική ποίηση. Για παράδειγμα, πολύ πρόχειρα μου έρχεται συνειρμικά στο νου, χωρίς να θεωρήσω ότι είναι η πιο αξιόλογη προσπάθεια κατά ανάγκη, όταν εμφανίστηκε η γενιά των beat ποιητών στην Αμερική, με τον Ginsberg και τους άλλους και το εμβληματικό του ποιητικό έργο το Ουρλιαχτό, έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν αυτού του τύπου η ποιητική έκφραση είναι άξια λόγου ποίηση. Και εκεί υπήρξαν διαφωνίες, έχουν σήμερα μικρότερη ένταση αυτές οι διαφωνίες, αλλά πολύ μεγάλες διαφωνίες ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι να έχει κανείς μια τέτοια θεματική, γιατί παίζει ρόλο και η θεματική, να έχει κανείς μια τέτοια θεματική στην ποίηση και να εκφράζεται με ένα τέτοιο πεζολόγο τρόπο και χρησιμοποιώντας και ακόμη και μερικές λέξεις οι οποίες θα λέγαμε είναι της αργό και όχι της ποιητικής γλώσσας. Αν όλα αυτά η θεματική και η χρήση τέτοιων λέξεων συνιστά και δημιουργεί αισθητικό και ποιητικό αποτέλεσμα και μάλιστα αξιολόγου. Και υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπήρξαν πολύ αξιόλογοι ποιητές όπως ο William Carlos Williams, ο οποίος είπε ότι εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική ποίηση η οποία όμως μας δίνει μια εικόνα της ανθρώπινης αβύσου. Του ανθρώπου δηλαδή, της, να γίνω πιο συγκεκριμένος, της Αμερικής στα διέξοδα της δεκαετίας του 50 και του 60. Από βουδισμό σκαλιαρντάς, μου μιλήσετε. Ναι, αλλά και πώς ένας άνθρωπος που βιώνει τα προβλήματα που θα μας περιγράψει ο Μαρκούζε στο μονοδιάστατο άνθρωπο, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάνε. Ο μονοδιάστατος άνθρωπος του Μαρκούζε, μέσα στην ανεπτυγμένη βιομηχανική αμερικανική κοινωνία, θα γράφονται το 60, μετά από δεκαετίες τα βιώνει η Ελλάδα τα προβλήματα αυτά, γιατί υστερούσε προς την... Ναι, μια υστέρηση τουλάχιστον δύο δεκαετιών. Και στην ανάπτυξη τη βιομηχανική, με όλα τα προβλήματα που έφερνε. Το δεκαετία του 60 η ελληνική κοινωνία ήταν μια άλλη κοινωνία. Λοιπόν, όταν ο Μαρκούζε βλέπει αυτά τα προβλήματα στο μονοδιάστατο άνθρωπο και τα διέξοδα του ανθρώπου της εποχής του, άλλοι την ίδια εποχή δημιουργοί γράφουν αυτή τη συγκεκριμένη ποίηση. Μεταφράζω ελεύθερα ένα στίχο του Γκίνσμπεργκ που λέει «Είδα τα καλύτερα μυαλά της εποχής μου να πεθαίνω» μέσα στο Ουρλιαχτό. Εκεί λοιπόν τίθεται θέματα αν αυτό ο τρόπος που γράφει το ποίημα, η θεματική του ποίηματος, το λεξιλόγιο του ποίηματος, όλα αυτά είναι ποίηση ή όχι. Ένα άλλο πρόβλημα ετέθη, να πάμε στα καθημάς, να φέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, με τους Έλληνες σουρεαλιστές ή υπερεαλιστές. Να θυμίσω ότι ο Εγγονόπουλος και ο Μπρίκος ήταν αντικείμενο διακομόδησης σε νούμερα ελληνικών επιθεωρήσεων όταν έβγαναν τις πρώτες τους συλλογές. Τώρα είναι μυθοποιημένοι και σε μερικά σημεία υπερβολικά. Ακριβώς. Έχουμε φτάσει στο αντίθετο. Είναι πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να πούμε λίγο και να πάμε και λίγο σε κάποιους, σε μια ενόραση κριτηρίων. Το λέω ενόραση γιατί δεν θα μπορούμε να το προσδιορίσουμε αντικειμενικά, λογικά πλέον. Δεν μπορεί να πάμε καντιανά να προσδιορίσουμε νομίζω κριτήρια πια για την ποίηση.
που να πούμε, ξανά μιλήσουμε ξανά για το ωραίο. Και η ποίηση είναι σαν μια, ας πούμε, σαν να δουλεύεις τα γονίδια της ωραιότητας στο λόγο, υπό μια άποψη. Αλλά η ωραιότητα αυτή πρέπει να έχει το κριτήριο της αλήθειας που λέγαμε το πλατωνικό. Και όταν αυτό το έχει, θα έχει το επόμενο κριτήριο, το κριτήριο δηλαδή του να έχει ένα στόχο, να μην είναι μια ντροπή που αναπαράγεται κτλ. Γιατί φοβάμαι ότι, όπως βλέπει κανείς από το μοντέλο, αναπαράγουμε μια δυσαρμονία. Και αυτό αρχίζουμε και το θεωρούμε δημιουργία τελικά και αισθητική μάλιστα δημιουργία. Δεν ξέρω. Παίρνω έτσι ηθική πλέον αισθητική θέση. Ναι, ναι. Και λέτε ότι πρέπει να μεταφέρει και ένα ήθος. Ναι. Ένα ήθος και μια ομορφιά. Ναι. Μια αρμονία. Αν μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά που μπορεί να μας παρέχει έτσι ως ένα βαθμό μια ασφάλεια, είναι από την ιστορία της λογοτεχνίας. Έργα τα οποία έμειναν μέσα στη λογοτεχνία κάλυπταν τα κριτήρια τα οποία αναφέρατε. Είτε ήταν στην ποίηση, είτε ήταν στο μυθιστόρημα. Είχαν το ήθος, ενατένιζαν το ωραίο, στις διαφορετικές εκδοχές που μπορεί να υπάρχει το ωραίο. Ναι, βέβαια. Αλλά ενατένιζαν το ωραίο, μετέφεραν ένα ήθος, διαφορετικό μπορεί να ήταν το ήθος, αλλά μετέφεραν ένα ήθος, το οποίο αφορούσε τον άνθρωπο και επίκεντρο του είχε τον άνθρωπο, και βεβαίως μία αλήθεια. Μπορεί να ήταν διαφορετική η προοπτική για την αλήθεια και υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Ασφαλώς. Ίσα-ίσα, εγωνιμότητα, όπως είπα. Διαφορετικά βλέμματα, διαφορετικές προοπτικές για την αλήθεια, αλλά στόχευαν σε αυτούς τους τρεις στόχους. Επομένως, αν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι ότι χωρίς τις υπερβολές του καινούριου, την πολεμική ή το θαυμασμό που μπορεί να φέρει. Εδώ, όπως πολύ σωστά το είπατε, υπάρχει ο νεωτερισμός, ο οποίος μπορεί να είναι δημιουργικός και γόνιμος, αλλά μπορεί να είναι και ένας νεωτερισμός εκοφαντικός, έτσι, πυροτεχνικός, ας το πούμε, έτσι, φαντασμαγορικός, έτσι, φρούδα. Και απ' την άλλη μεριά είναι ο νεωτερισμός που και ο παλαιομοδοτισμός που υπάρχει στην κριτική, η οποία κριτική παίζει έναν ρόλο τελείως εναλλασσόμενο και επίσης αυτοσχεδιάζει. Θα σας πω το εξής, ότι η κριτική έχει ένα πολύ δύσκολο έργο να κάνει. Το έργο της κριτικής είναι να σταθεί, όπως το λέει και η λέξη, αλλά μερικές φορές το λησμονεί κανείς, είναι να σταθεί κριτικά, αυτό δεν σημαίνει αρνητικά, απλώς να μην ταυτιστεί. Ναι, σωστό. Κριτικά, ακριβώς, σε μια απόσταση απέναντι στο έργο του δημιουργού. Συχνά η κριτική κινήθηκε σε δύο πόλους. Είτε του άκρητου θαυμασμού, είτε της άκρητης καταδίκης του έργου. Αυτό, είτε γιατί, για ιδεολογικούς λόγους ή για άλλους λόγους, στην περίπτωση του άκρητου θαυμασμού είχαμε περισσότερο πυροτεχνήματα και συνθηματικό λόγο επενετικό για το έργο του δημιουργού, χωρίς να υπάρχει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο στήριξης του για ποιο λόγο θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά, είτε έναν μια άκρητη επίκριση που μπορεί να ήταν και ιδεολογικούς ή άλλους λόγους, γιατί δυστυχώς οι διαμάχες ήταν πάντοτε από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα πολύ έντονες στον χώρο της δημιουργίας. Έχει ενδιαφέρον να το δει αυτό σε ακραία και βάρβαρα παραδείγματα, όπως του Van Gogh, ας πούμε, παράδειγμα. Βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος δεν πούλησε παρά μόνο έναν ή δύο πίνακες, ενώ ήταν γκαλερίστας ο αδερφός του και έπασχε να τον βοηθήσει. Και λίγο αργότερα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος. Ή στην κλινική ομολογία του Πικασό για τους νεωτερισμούς του, που αισθανόταν ότι σαφέστατα είναι νεωτερισμοί για λόγους αγοράς, σε ένα βαθμό, σε ένα βαθμό. Λοιπόν, να πάμε στην ποίησή σας. Είναι το δεύτερο βασικό μέρος αυτού του μέρους της εκπομπής. Η διαδρομή σας ποια ήτανε, από ρεύματα, μιας και αναθήξατε ρεύματα. Νομίζω ότι ξεκίνησα από κάποιες έντονες υπερεαλιστικές επιδράσεις, χωρίς να πω ότι σε καμία περίπτωση ήταν καθαρός υπερεαλιστικά τα πρώτα βήματά μου, όμως βάσιζαν πολλά πράγματα στον υπερεαλισμό
και στη συνέχεια και κυρίως πια στις δύο τελευταίες συλλογές, στην Ανεμόνη και στον Ήλιγο και στη Μυστική από Βάθρα, κινούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι περισσότερο στο χώρο του ποιητικού εξπρεσιονισμού, που το αντίστοιχό του εύκολα προκύπτει αν κανείς φέρνει στο νου του το τι έχει συμβεί σε επίπεδο της ζωγραφικής, στο επίπεδο του εξπρεσιονισμού. Στο επίπεδο του ποιητικού εξπρεσιονισμού, οι εκπρόσωποι αυτής της σχολής δεν είναι πάρα πολύ στη χώρα μας. Ο πιο γνωστός από όλους ήταν ο Μίλτος Αχτούρης. Μάλιστα. Σε αυτόν τον χώρο, όπου κανείς λειτουργεί με την εικόνα και όπου κανείς μέσα από την ένταση της εικόνας προσπαθεί να μεταδώσει το ποιητικό του μήνυμα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια προτίμηση στον ποιητή εμπροκειμένου σε εσάς μιας συνδυαστικής. Είπαμε για εικόνα. Βέβαια, εδώ προκύπτει και μια άλλη ματιά που έχετε εσείς με σχέση με την εικόνα, από τη φωτογραφία. Γι' αυτό χαμογελάω. Δηλαδή, όλα τα ρεύματα έχουν μια συνδυαστικότητα και με άλλες τέχνες της ποίησης, εννοώ, προκειμένου. Σύνοτι τα ρεύματα εμφανίζονται σε όλες τις μορφές. Ακριβώς. Το ίδιο είναι και, για παράδειγμα, επειδή ανέφερθηκα στο άλλο ρεύμα, με τον υπερρεαλισμό, ας πούμε. Μάλιστα. Θέλω όμως να πάω λίγο στο περιεχόμενο. Στο εσωτερικό περιεχόμενο, αυτά αφορούν τη μορφή και την τεχνοτροπία. Να πάμε στο περιεχόμενο κάθε σειράς, κάθε ποιητικής συλλογής, από τις δύο αυτές σειρές ποιημάτων. Δηλαδή την υπερρεαλιστική, ας το πούμε, σειρά και την εξπρεσιονιστική. Η υπερρεαλιστική σειρά που προηγήθηκε, τι περιεχόμενο έχει και τι εξατομικεύετε εσείς αυτό από μνήμη σας. Τι θα θέλατε να αναδείξετε, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι στίχοι, δεν τα έχετε βέβαια μπροστά σας, τα έχω εγώ στα χέρια μου, αν θέλετε να σας τα δώσω. Από μέσα τι θα σταχυολογούσατε με ευχαρίστηση, με προτεραιότητα. Κοιτάξτε, όπως πολλοί δημιουργοί, γιατί υπάρχουν και δημιουργοί οι οποίοι αποκηρύσουν ή αισθάνονται ενοχλημένοι σε σχέση με ορισμένες φάσεις του έργου τους, εγώ ανήκω σε εκείνους οι οποίοι, χωρίς να σημαίνουν ότι μένουν σε ένα θαυμασμό για αυτό που πράξανε χθες, γι' αυτό και υπάρχει εξέλιξη, κοιτάω το αύριο και την εξέλιξή μου, δεν σημαίνει ότι αρνούμε κάτι που έκανα πριν από μερικά χρόνια, γιατί θεωρώ ότι ήταν κάτι αληθινό, για να μιλήσουμε με τις έννοιες που αναφέρατε, ήταν κάτι αληθινό, γνήσιο, που με εξέφραζε τη συγκεκριμένη εποχή και επομένως συνεχίζω να το περιβάλλω με αγάπη και τότε. Ασφαλώς σε κάθε ποιητική συλλογή υπάρχουν ποίηματα που μου αρέσουν περισσότερο και σε κάθε περίπτωση ένα στοιχείο περιεχομένου που θέλω να πω για την ποίηση, τη δική μου, και φαίνεται πολύ έντονα και στις τελευταίες συλλογές που είναι και εξπρεσιονιστικές, γιατί στον υπερρεαλισμό μπερδεύει λίγο και η τεχνοτροπία υπερρεαλιστική, είναι ότι είναι μια ποίηση η οποία δεν είναι άμεσα εξομολογητική, δεν υπάρχει μια ευθεία εξομολόγηση του ποιητή με ποιητικούς τρόπους, λιγότερο ή περισσότερο πετυχημένους, κάνοντας λιγότερο καλή ή κακή ποίηση. Είναι μια ποίηση η οποία μιλάει μέσα από τον τρόπο που παρουσιάζεται η ποιητική εικόνα σε κάθε ποίημα. Μιλάει με τα στοιχεία της εικόνας με έναν τρόπο έμεσο, σαφή όμως και έντονο. Το στοίχημα αυτής της ποίησης είναι η εικόνα να είναι τέτοια που μπορεί να αποδώσει συναισθήματα, σκέψεις, ζωή. Χωρίς να κάνεις αυτό που είναι σύνηθες σε άλλους ποιητές, που είναι ένας τρόπος εξομολογητικός. Είτε θα μιλήσουν για τα συναισθήματα που έχουν να κάνουν με τον έρωτα, είτε για την απογοήτευση, είτε για τη λύπη, θα τα εκφράσουν μέσα από ποιητικό μεν λόγο, ο οποίος όμως έχει μια εξομολογητικότητα,
αποκαλυπτική και αυτοβιογραφική και συγχρόνως μερικές φορές μπορεί να παίρνει και το χαρακτήρα και μιας στοχαστικότητας, ποιητικής στοχαστικότητας για τα ανθρώπινα και για τη μοίρα του ανθρώπου. Αυτό το ευθύ και άμεσο δεν υπάρχει στη δικιά μου ποιήση. Προκύπτουν όλα αυτά τα πράγματα, μιλάω και εγώ για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί άλλο να μιλήσει κανείς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η τεχνοτροπία είναι έντονα διαφορετική, είναι η εικόνα. Είναι η εικόνα. Ίσως δηλαδή αν διαβάζαμε κάτι από την τελευταία συλλογή ή την προτελευταία. Λοιπόν, ας πάρουμε τη μυστική από βάθρα, να κλείσουμε έτσι και την ανεμόνη. Ναι. Ορίστε. Για να κλείσουμε και έτσι την εκπομπή μας. Ναι. Θα διαβάσω ένα ποίημα από την Ανεμόνη και τον Ελληνικό. Η μαγική σκάλα. Μια μαγική σκάλα με ορίζει. Τα σπίρτα ανάβουν μες στη σκόνη. Τα μάτια μου ανάβουν με τα σπίρτα. Σβήνουν τα σπίρτα, σβήνουν τα μάτια μου, μένει η σκόνη. Μάλιστα. Είναι και προφανώς υπάρχει αυτή η μεταφορικότητα της εικόνας. Δηλαδή η εικόνα είναι έντονη, όπως έχει μια συνέπεια ως προς την περιγραφή της, και ταυτόχρονα πρέπει κανείς να δει σύμβολα όλες αυτές τις την αλληλουχία γεγονότων που περιγράφει, να τη δει στη συμβολική της σχέση με άλλα ζητήματα. Ακριβώς. Και ένα ποίημα από την μυστική αποβάθρα με τον τίτλο «Το φορτίο». Κανείς δεν μας κοιτά που ταξιδεύουμε, γιατί στον κάμπο άλογα τρελά ποδοπατούν τα κρίνα. Κανείς δεν μας κοιτά που ταξιδεύουμε. Κι όμως, στον ουρανό ψηλά, πολλά πουλιά πετούν σαν να γελούν και με τα άλογα και με τα κρίνα. Γιατί, ναι, ταξιδεύουμε μαζί με εκείνο το κουλούρι που αγόρασε ένα πουλί και φαρμακώθηκε. Μαζί με εκείνη τη φωτογραφία του παιδιού που ανέβηκε μια σκάλα και σκοτώθηκε. Ναι, με αυτά ταξιδεύουμε, μήπως αύριο ή το πολύ μεθαύριο δώσει ο κάμπος νερό στον ουρανό και αναστηθούμε. Πάλι έντονη, πώς το λένε, η ανάγκη συμβολικής ανάγνωσης. Αυτό βέβαια όταν κυριαρχεί η εικόνα τελικά, φαίνεται ότι πρέπει να προαχθεί αυτό που θα λέγαμε συμβολική προσέγγιση. Δεν ξέρω, δική μου εντύπωση. Όχι, είναι σωστή εντύπωση, γιατί μέσα η εικόνα έχει μια σειρά από αναφορές συμβολικές που την συγκροτούν, που την απαρτίζουν, ας πούμε, την εικόνα. Να ρωτήσω κάτι. Έχει κάτι από την υπαρξιακή κατάθλιψη του ανθρώπου η πίεση? Μάλλον ναι. Έχει. Έχει. Και προσπαθεί, τουλάχιστον η πίεση που έχει να δώσει πέρα από την καταγραφή και μια ελπίδα στον άνθρωπο, είναι όταν προσπαθεί και δοκιμάζει να ονειρευτεί μαζί με τον άνθρωπο κάτι που δεν υπάρχει τώρα, υπάρχει όμως η δυνατότητα να υπάρξει κάποια στιγμή άλλη για εκείνον. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τώρα πόσο δόκιμο θα ήταν αυτό. Είναι μια φράση που την αποσπάω στη βιογραφία του Ραμακρίσεν του Βεγκαράντα, ο Ρωμέν Ρουλάν, και λέει ότι η ζωή είναι η τάση για ανάπτυξη του όντος, η φράση του Βεγκαράντα αυτή, σε συνθήκες που τείνουν να τη συντρίψουν. Και φαίνεται ότι είμαστε σε ένα δρόμο έτσι δύσκολο, αλλά δρόμο δημιουργού, στον οποίο μερικοί άνθρωποι αφήνουν από πίσω τους ωφέλεια. Πιστεύω ότι στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά θα συνεχίσουμε στις κι άλλες φορές να τα πούμε οπωσδήποτε, και για την ποίηση, γιατί μια μικρή γεύση πήραμε λίγο της ποίησης, λέω σήμερα από εσάς. Περισσότερο εκμεταλλευτήκαμε τη θέση σας, τη λειτουργία σας κριτικού της ποίησης. Το έργο σας δείχνει αυτό που λέμε ένα στίγμα ανθρώπου που προσφέρει, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζήση, και για τα καλά σας λόγια, αλλά και την ευκαιρία που είχαμε και σήμερα και στις προηγούμενες εκπομπές να συζητήσουμε για σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία αγγίζουν την καθημερινότητα,
Πολλές φορές το να σκεφτεί κανείς με έναν τρόπο ποιητικό και να δουλέψει, να ξαναδουλέψει, αλλά και να συναδελφωθεί με τους άλλους που σκέφτονται ποιητικά και όχι να τους ανταγωνιστεί, προσφέρει καλό. Ή ξέρω εγώ με το να σκεφτεί να διαβάσει κανείς ξανά με μια φρέσκια ματιά όπως εσείς τον Πλάτωνα, προσφέρει επίσης καλό και στον εαυτό του και στους άλλους. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαμπρέλη και καθηλτά και θα ενώσουμε οπωσδήποτε το ραντεβού μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και από τη μεριά μας λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.